Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω αναγκαστικά από τις τροπολογίες που για άλλη μια φορά το Υπουργείο Υγείας φέρνει σε άσχετα νομοσχέδια και οι οποίες προετοιμάζουν όντως το έδαφος, όχι για την αναβάθμιση βέβαια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αλλά για την πλήρη κατεδάφιση της δημόσιας εξωνοσοκομιακής περίθαλψης, για την επιπλέον οικονομική επιβάρηση των ασθενών και το άνοιγμα της αγοράς στο επιχειρηματικό κεφάλαιο, στις ιδιωτικές, ασφαλιστικές και ελεγκτικές εταιρείες. Ο ΕΟΠΗ, αποκλειστικός αγοραστής, οδηγεί σε συρρήκνωση δομών, σε κλείσιμο εργαστηρίων, σε διαθεσιμότητες προσωπικού, σε αυτοαπολύσεις γιατρών και είναι εντυπωσιακή η τροπολογία η οποία καταθέτει αύριο ο Υπουργός Υγείας στο νομοσχέδιο για τους πληστηριασμούς, όπου αναιρώντας πλήρως τα όσα έχει πει μέχρι τώρα στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, υποχρεώνει τους γιατρούς του ΕΟΠΗ να τοποθετηθούν σε νεοσυσταθήσα θέση ΠΕ γιατρών και όχι στο καθεστώς των γιατρών του ΕΣΥ, του ειδικού ιατρικού μισθολογίου. Είναι προφανές ότι θέλει να οδηγήσει σε έξοδο τους γιατρούς του ΕΟΠΗ και σε πλήρη κατεδάφιση και διάλυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Και με δεδομένη την αποδιοργάνωση και τη ελλείψη και την υποχρηματοδότηση του ΕΣΥ, νομίζω ότι ο αποκλειστικός αγοραστής οδηγεί προφανέστατα στους αποκλειστικούς μεγαλοπαρόχους, στους γνωστούς εθνικούς εργολάβους της υγείας. Με τον ενιαίο φόρο τώρα ακινήτων και τη μερική άρση προστασίας από τους πληστηριασμούς, συμπληρώνεται σιγά σιγά από την κυβέρνηση το παζλ της λαιλασίας των ελάχιστων πλέον εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων που διαθέτουν οι εργαζόμενοι, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, οι άνεργοι και οι συνεχώς συρρυκνούμενοι μεσαία τάξη στη χώρα. Ό,τι και να λέει η κυβέρνηση και οι βουλευτές της πλειοψηφίας, η κοινωνία έχει καταλάβει. Το αποτυπώνει η πρόσφατη πανελλαδική έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ. Ένα στα τρία νοικοκυριά φοβάται ότι θα χάσει το σπίτι του λόγω χρεών, όχι μόνο προς τις τράπεζες, αλλά και προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τους δήμους κλπ. Φόβος και ανασφάλεια μπροστά στην υπερχρέωση και την ανέχεια. Αυτή είναι η ζωφερή καθημερινότητα της κοινωνίας των τριών τετάρτων που επιβιώνουν οριακά ή κινούνται με ταχύτατους ρυθμούς προς τη ζώνη της φτώχειας και της αναξιοπρέπειας. Απέναντι σε αυτό τον ασφιχτικό κλειό του χρέους, η κυβέρνηση ανοίγει νέο κύκλο υπερχρέωσης και ανίσπρακτων φορολογικών υποχρεώσεων. Η μονιμοποίηση του έκτακτου υποτίθεται ΕΤΙΔΕ και η διεύρυνση του φόρου ακίνητης περιουσίας σε όλα τα αστικά και αγροτικά ακίνητα από το πρώτο τετραγωνικό χωρίς αφορολόγητο όριο και με κλιμάκωση που επιβαρύνει δυσανάλογα τη μικρή και μεσαία περιουσία επιτείνει τις εισοδηματικές και κοινωνικές ανισότητες στη χώρα που υπονομεύουν με τη σειρά τους το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία. Είναι εμφανής η αμηχανία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Είναι δυνατόν εμείς, φιλελεύθεροι άνθρωποι της αγοράς και του ανταγωνισμού, του περιορισμένου ρόλου του κράτους και των ελάχιστων φόρων, να προσφεύγουμε στο μοντέλο του κρατισμού, της υπερφορολόγησης, της στοχοποίησης της περιουσίας της μεσαίας τάξης που ήταν ο παραδοσιακός μας σύμμαχος? Είναι δυνατόν να αφήνουμε την νεοκομμουνιστική αριστερά που πάντα χρησιμοποιούσαμε ως μπαμπούλα απέναντι στο αίσθημα ιδιοκτησίας των ανθρώπων, να προηγείται δημοσκοπικά σε όλες τις παραγωγικές και ηλικιακές κατηγορίες εκτός από τις άνω των 65 ετών? Είναι η επικράτηση του ρεαλισμού έναντι της ιδεολογίας, λέτε για να πείστε τον εαυτό σας. Στην πραγματικότητα είναι η επιβολή μιας ακραίας νεοφιλελεύθερης συνταγής για τη διαχείριση της κρίσης, έναντι των ακάλυπτων κοινωνικών αναγκών, είναι η κυριαρχία των αγορών και της λιτότητας επί του ευρωπαϊκού κοινωνικού κεκτημένου. Το μεγάλο πολιτικό σας έγκλημα, συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, δεν είναι μόνο ότι οργανώσατε ένα άθλιο πελατειακό σύστημα που διαπλεκόταν με το αζημίωτο με ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα, δεν είναι μόνο ότι συντηρήσατε ένα κράτος ανυπόλυπτο και εχθρικό για τον πολίτη που πρόσφερε την νομιμοποιητική βάση της φοροδιαφυγής. Το σημαντικότερο είναι ότι αφήσατε τα χρόνια της ανάπτυξης τη χώρα ανοχήρωτη, χωρίς περιουσιολόγιο, χωρίς φορολογική συνείδηση, χωρίς αξιόπιστους μηχανισμούς ελέγχου, χωρίς οργανωμένη δημόσια διοίκηση και σοβαρό κοινωνικό κράτος.
Προστατέψατε με ένα πλέγμα διευκολύσεων και φοροαπαλλαγών το μεγάλο αλλά και το μεσαίο πλούτο. Επιτρέψατε στην επιχειρηματική, τραπεζική και εφοπλιστική ελίτ της χώρας να μην συμβάλλει στα δημόσια έσοδα, να βγάζει τα λεφτά της έξω, να κρύβει τα κινητά της στις offshore εταιρείες και να συντηρεί την αφορολόγητη ευοχία της εις βάρος των φορολογικά ορατών πολιτών, όπως λέει ο γνωστός καθηγητής Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Σήμερα λοιπόν που αποφασίσατε να διευρύνετε τη φορολογική βάση, γιατί μέχρι και η Τρόικα άρχισε να σας κράζει, η φορολογητέα ύλη έχει συρρυκνωθεί και ο κόσμος από τη μέση και κάτω της κοινωνικής πυραμίδας έχει εξαντλήσει τη φοροδοτική του ικανότητα. Γιατί για την άρχουσα τάξη που σας στηρίζει, ούτε λόγος. Αυτή, ακόμα και σήμερα, βρίσκει τρόπο να ξεφεύγει, κάνοντας το πολύ πολύ και καμιά δωρεά για ξεκάρφωμα. Ίσως όμως το μεγαλύτερο σας έγκλημα είναι ότι καταστήσατε αναξιόπιστη την πολιτική. Τη μετατρέψατε σε συνώνυμο της ιδιοτέλειας, της ημετεροκρατίας, της οικογενειοκρατίας, του παραγωγισμού και της ανεντιμότητας. Και επιχαίρετε και από πάνω που η κοινωνία δεν αντιδρά, γιατί είναι σε απόγνωση, γιατί αισθάνεται ιτημένη και απελπισμένη. Αυτό το βάρβαρο κοινωνικό πείραμα αντοχής των ανθρώπων στην έλλειψη εργασίας, εισοδημάτων, δικαιωμάτων και αξιοπρέπειας, εμείς θα το σταματήσουμε. Όχι για να ξαναγυρίσουμε στο φαύλο χθες που εσείς εδραιώσατε, αλλά για να ανακουφίσουμε την κοινωνία και να ανοικοδομήσουμε την οικονομία, το κράτος και τη χώρα σε νέα βάση. Αποχωρείτε και το ξέρετε. Εμείς έχουμε επίγνωση των δυσκολιών, έχουμε σχέδιο για τη διπλή συσάχθεια που χρειάζεται από το δημόσιο και το ιδιωτικό χρέος, για την επιβίωση και την αναδιοργάνωση του ΕΣΥ και του κοινωνικού κράτους, για τη μεροληπτική προστασία των αδύναμων και την αναδιανομή του πλούτου μέσω της μεγαλύτερης μεταρρύθμισης που εκκρεμεί, της μεταρρύθμισης του φορολογικού συστήματος και που θα την υλοποιήσει με τη στήριξη της κοινωνίας και επειδή ακριβώς έχει την πολιτική βούληση η κυβέρνηση της αριστεράς. Τον τελευταίο καιρό έχετε περάσει, έχετε διαβεί το Ρουβίκονα. Ελλείψη πολιτικών επιχειρημάτων, έχετε αρχίσει τη λασπολογία, τις επιθέσεις, τις χυδαίες επιθέσεις μαζί με τα εξονημένα δεκανίκια σας των μέσων ενημέρωσης εναντίον βουλευτών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η ομορφιά της, αυτής της ομάδας έγκυται στην πολυχρωμία της, στην αντισυμβατικότητά της, στην αυθεντικότητά της και όχι στον κομφορμισμό της, στην πολυφωνία της, στην κοινωνική της ανθρωπογεωγραφία, στην αγωνιστική διαδρομή και τη στάση ζωής των ανθρώπων της. Αυτά που εσείς βάζετε στο μικροσκόπιο για να μας διαβάλλετε. Πότε ως οπαδούς της βίας, πότε ως ακραίους στα όρια της τρομοκρατίας και πότε ως συμβιβασμένους και δημαγωγούς. Εσχάτως και ως υποκριτές, πλούσιους και βολεμένους. Γιατί δεν χωρά το συντηρητικό σας μυαλό ότι μπορούν για λόγους αξιών, ιδανικών και κοσμοθεωρίας να στρατεύονται στην αριστερά άνθρωποι από εύπορες οικογένειες, υποστηρίζοντας με συνέπεια τα δικαιώματα των φτωχών και την ανάγκη αναδιανομής του πλούτου. Αυτό είναι το μεγαλείο της αριστεράς, το μεγάλο ηθικό και το πολιτικό της πλεονέκτημα. Αυτό που δεν αντέχετε είναι όσοι δεν έχουν νιώσει στέρηση και ανέχεια, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, στέρηση και ανέχεια, όπως οι περισσότεροι από εσάς, να κηρύσουν τη λιτότητα, να μιλάνε στους φτωχούς για εγκράτεια, να στερούν βασικά κοινωνικά αγαθά από τους αδύναμους. Αυτό είναι που δεν έχει καμιά ηθική βάση και γι' αυτό προκαλεί την κατακραυγή της κοινωνίας. Εμείς δεν είμαστε από τζάκια πολιτικά, ούτε έχουμε περάσει τη ζωή μας ανακυκλώνοντας τη θέση του πολιτευτή, του βουλευτή, του δημάρχου, του νομάρχη, του κυβερνητικού ή κρατικού στελέχους που το μόνο που τον νοιάζει είναι το πολιτικό κόστος. Θα τα καταφέρουμε όχι γιατί είμαστε καλύτεροι άνθρωποι, αλλά γιατί έχουμε και κλείνω, αλλά γιατί έχουμε άλλο αξιακό κώδικα και έχουμε εμπιστοσύνη στους κοινωνικούς και στους πολιτικούς αγώνες. Γιατί για μας η ανισότητα και η αδικία δεν είναι εγγενείς αδυναμίες ενός συστήματος που παράγει κέρδος, αλλά είναι ο βασικός λόγος για να το υπερβούμε, για να το σχηματίσουμε μαζί με τον κόσμο της εργασίας σε μια κοινωνία ισότητας, δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και πραγματικής ελευθερίας. Ευχαριστώ. Κύριε Λαφαζάνη, έχω άλλους δύο μιλητές. Έχουμε να τελειώσουν και οι συνάδελφοι και μετά να πάρετε το λόγο. Εντάξει, κύριε.